με την πρόταση που ψηφίζουμε στη Βουλή εξασφαλίζουμε την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ συν το ανταποδοτικό μέρος που στηρίζεται από τις καταβληθείς εισφορές. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας μέσος σημερινός αγρότης που σε 10 χρόνια θα είναι στη σύνταξη χωρίς τη μεταρρύθμιση θα είχε σε 10 χρόνια σύνταξη μόνο τα ανταποδοτικά, δηλαδή σε σημερινές τιμές περίπου 250 ευρώ. Δηλαδή μια σύνταξη πείνας. Ενώ τώρα θα έχει πάνω από 600 ευρώ. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.